στάδεση του Σπύρου Μπιμπίλα είναι ανέλπιστα πολύ ενδιαφέρουσα. Δηλαδή, Θάνο μου, καλημέρα και πάλι, καλησπέρα μάλλον τώρα. Λέει καλημέρα, πράγματα καλησπέρα. Τα οποία μας έχουν όντως όλους σοκάρει. Είναι ενδοοικογενειακές λεπτομέρειες, τις οποίες δεν τις γνωρίζαμε. Αλλά τώρα κοίταξε να δεις πώς σκιαγραφούν το προφίλ ενός ανθρώπου που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί κάποια πράγματα που λέγονται από το σώμα του Μπιμπίλα, αν βέβαια του κ. Μπιμπίλα, αν βέβαια το παραλαμβάνω, είναι αλήθεια όλα αυτά που λέει ο κ. Μπιμπίλα. Και μιλάει για βία, έτσι, Θάνο. Καταρχάς να πούμε ότι μιλάει για ένα ακόμη ακραίο περιστατικό βίας, ένα περιστατικό κατά το οποίο ο Σπύρος Μπιμπίλας ως μέλος τότε του ΣΕΗ και όχι ως πρόεδρος έπρεπε να απεργήσει σε μια απεργία του σωματείου με τον Πέτρο Φιλιππίδη να είναι ανένδοτος. Ο ίδιος του εξηγούσε ότι δεν γίνεται κάτι τέτοιο γιατί πάει κόντρα στο θεσμικό του ρόλο και τότε έγινε ένας τεράστιος καυγάς, όπως λέει, με τυχερός ήμουν που κατάφερα και γλίτωσα. Ακουγόταν σε όλη την αίθουσα, σε όλους τους χώρους, τα καμαρίνια, άκουγε μέχρι και έξω ο κόσμος στην πλατεία και έπαιρνα, λέει, τηλέφωνο την Ελπίδα, απειλούσε ότι θα με σκοτώσει, να μην ξανάρθεις, λέει, αύριο στο θέατρο, θα σε σκοτώσω. Και έπαιρνα, λέει, τηλέφωνο την Ελπίδα, παρακαλώντας την να τον ηρεμήσει. Φοβόμουν, λέει, την επόμενη μέρα να πάω κανονικά στη δουλειά μου. Υπήρχαν, βέβαια, λέει, και οι άλλες στιγμές κατά τις οποίες με έπαιρνε αγκαλιά και μου έλεγε ένα τρυφερό σ' αγαπώ. Περιγράφει αυτές τις μεταπτώσεις στη συμπεριφορά του και τις ιδιαιτερότητες του χαρακτήρα του. Ενώ πολύ σημαντικό είναι ερώτημα που δεν απαντήθηκε. Απαντήθηκε μόλις τώρα. Τι είδους μάρτυρας είναι τελικά ο Σπύρος Μπιμπίλας? Όταν το ρώτησε λοιπόν η δικηγόρη των κοριτσιών. Τι εννοούμε τώρα? Ναι, για πες. Τον ρώτησαν λοιπόν ποιος τον κάλεσε στο δικαστήριο, ποιος τον κάλεσε. Ο ίδιος λοιπόν απάντησε ότι με κάλεσαν ως μάρτυρα υπεράσπισης η πλευρά Φιλιππίδη, αλλά λέει και εγώ ο ίδιος εξεπλάγιν, γιατί εγώ δεν υπήρχε περίπτωση να μιλήσω και να κρύψω κάτι από αυτά τα οποία γνωρίζω. Φαντάζομαι, λέει, ότι θα στηριζόντουσαν στο συναισθηματικό μου δέσιμο που είχα με την οικογένεια και ότι ενδεχομένως δεν θα αποκάλυπτε όλα όσα γνώριζε στην πραγματικότητα. Μας κάνει πολύ μεγάλη κατάπληξη, Θάνο και Τάσο. Το γεγονός ότι ο Σπύρος Μπιμπίλας περιγράφει απίστευτες στιγμές απείρου κάλους στη σχέση του με τον Πέτρο Φιλιππίδη και παρόλα αυτά 30 χρόνια, ας πούμε, λέγανε ότι είναι αδέρφια. Τρεις μέρες πριν βγουν στο φως της δημοσιότητας οι καταγγελίες από τις τρεις κυρίες, ήταν σπίτι του, από ό,τι μας περιέγραψε ο κύριος Δημητρακόπουλος, και έλεγε ο ένας τον άλλο αδερφό. Πώς λες αδερφό έναν άνθρωπο που ξέρεις τόσα πολλά ή που λες ότι σου έχει κάνει τόσα πολλά πράγματα, είναι απορία άξεων. Τέλος πάντων, φοβερό. Λοιπόν, Θάνο, αυτό, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή η απορία, να καταλάβετε, είναι ακριβώς αυτή η οποία προκαλεί και τη συνεχή ένταση στο δικαστήριο. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Ο Πέτρος Φιλιππίδης έχει μιλήσει, δηλαδή λέει αυτά τα πράγματα τα απίστευτα ο κύριος Μπιμπίλας. Έχει αντιδράσει καθόλου να του πει, λες ψέματα ή κάτι να του πει? Όχι, είναι... δεν έχει αντιδράσει. Καθόλου. Όχι. Μάλιστα. Ωραία, Θάνο, ευχαριστώ πολύ. Δεν έχει αντιδράσει. Παρακολουθεί βεβαίως με λεπτομέρειες, δεν έχει αφήσει τα μάτια του από πάνω του, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπήρχε. Θάνο, ευχαριστώ πολύ.